Τη στήριξη της κυβέρνησης στα ζητήματα των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος μετά το τέλος της σύσκεψης εργασίας που είχε στο διοικητήριο με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Θεόδωρο Καράουγλου, τους 14 δημάρχους του νομού και την επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν μεταξύ άλλων τα ζητήματα της σχολικής στέγης, της καθαριότητας αλλά και της ασφάλειας. Τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν χρώμα, δεν είναι ούτε μπλε, ούτε κόκκινα, ούτε πράσινα, ούτε οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Στην συζήτηση που είχαμε τέθηκαν όλα τα ζητήματα, από τις μεγάλες αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις στο νομό, τα άμεσα θέματα και προβλήματα που σχετίζονται και με την οικονομία αλλά και με την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως είναι το θέμα των απορριμμάτων και γενικότερα το θέμα της διαχείρισης του περιβάλλοντος, μέχρι τα προβλήματα της λειτουργίας των Δήμων και το πώς θα μπορούν να εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τους δημότες. Επιπλέον, ο Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει νομοθετική ρύθμιση για το δικαίωμα των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και για την καθιέρωση επιστολικής ψήφου για τους ετεροδημότες. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου. Για την ακρίβεια, αναζητούμε τη βέλτιστη μέθοδο, τη βέλτιστη λύση. Παίρνουμε υπόψη μας τη διεθνή εμπειρία, γιατί σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου αυτό το θέμα έχει λυθεί. Όπως το έχουν λύσει όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, έτσι προτιθέμεθα να το λύσουμε και εμείς. Πιστεύω δε ότι ειδικά αυτή τη ρύθμιση θα την ψηφίσουν όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα αρνηθεί στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό το να μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους. Μεγάλη συζήτηση έγινε για τον εκλογικό νόμο και για τα ζητήματα κυβερνησιμότητας των Δήμων. Για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον εκλογικό νόμο υπάρχει προετοιμασία, υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Υπάρχουν και οι σκέψεις στις οποίες αναφερθήκατε και είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν υπάρχουν καταληκτικές αποφάσεις. Θα συζητήσουμε με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση για τον νέο εκλογικό νόμο. Οι βασικές αρχές για μας είναι η αναλογικότητα στην εκπροσώπηση και ταυτόχρονα η διασφάλιση κυβερνησιμότητας της χώρας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης, Θεόδωρος Καράουγλου, προανήγγειλε ανάλογες σκέψεις με τους δημάρχους σε Κοζάνη και Κομωτινή. Πολύ σύντομα ο Υπουργός θα είναι εδώ και θα κάνουμε συναντήσεις και κατά τόπους και ενδεχόμενα στις έδρες των άλλων περιφερειών, στην Κοζάνη για τη Δυτική Μακεδονία και στην Κομωτινή για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τους δημάρχους των υπόλοιπων περιοχών, έτσι ώστε να ακούσει τα προβλήματα από όλους και να διαμορφώσει τη θέση του σε σχέση με τα προβλήματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται το άμεσο ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Κυριάκου του Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα των προβλημάτων τα οποία χρονίζαν και δυστυχώς τα τελευταία 4,5 χρόνια δεν βρήκαν λύσεις και απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που βάζαν συνεχώς σε αιρετή. Ευχαριστώ πολύ. Την ικανοποίησή του για την παρουσία του Υπουργού εξέφρασε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος τόνισε ότι πιστεύει στον διάλογο και τη συνεργασία με την κεντρική εξουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, διότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για 4 περίπου ώρες συζήτησε διεξοδικά μαζί μας το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων της αυτοδιοίκησης γενικότερα, αλλά και ενός εκάστου Δήμου χωριστά. Αυτό θέλουμε, το διάλογο και τη συνεργασία με την κεντρική εξουσία. Κάτι το οποίο αποβαίνει και υπέρ των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, αλλά είναι και υπέρ της κυβέρνησης η οποία κυβερνάει. Στη σύσκεψη συμμετείχε και η επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, η οποία επεσήμανε ότι το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Μακεδονία εκφράζεται με τις συχνές επισκέψεις των Υπουργών στην πόλη. Αντιλαμβάνεστε το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την περιοχή μας και για τη Μακεδονία γενικά. Εκφράζεται με τις συχνές επισκέψεις των Υπουργών μας, έτσι ώστε να έχουν άμεση επικοινωνία με την αυτοδιοίκηση, με το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, όλοι μαζί από κοινού για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν για τη Μακεδονία μας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.